Συγκλονιστικές μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο από τα τελευταία λεπτά του άτυχου εργολάβου πριν τον δολοφονήσουν πατέρας και γιος στη Ρόδο φέρνει απόψε στο φως το Star και ο απεσταλμένος μας στο νησί Γιάννης Σωτηρόπουλος. Για προμελετημένο έγκλημα κάνει λόγο η πλευρά του θύματος. Αυτός είναι ο 46χρονος εργολάβος οικοδομών, τον οποίο βλέπουμε σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στο Φαλιράκι της Ρόδου να αγοράζει τσιγάρα, να μιλάει στο κινητό και να ετοιμάζεται να πάει στο μοιραίο ραντεβού. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 53χρονος ξενοδόχος μαζί με τον 20χρονο γιο του, όπως ομολόγησαν, τον σκότωσαν και τον έθαψαν. Το στιγερό έγκλημα που συγκλώνησε τη Ρόδο έγινε εδώ, στον προάβλιο χώρο της επιχείρησης των δωματίων, δίπλα σε αυτούς τους κάδους. Μάλιστα, ο 53χρονος τράβηξε το πτώμα και το έκρυψε πίσω από αυτούς τους σκουπιδοντενεκέδες. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη να μην βγει ποτέ από φυλακή, ούτε αυτός. Όλη η οικογένεια πρέπει να πάνε εκεί, γιατί όλοι ξέρανε. Ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου εργολάβου ισχυρίζεται ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο από το ροδίτη ξενοδόχο με κίνητρο να μην πληρώσει τις 100.000 ευρώ που του χρωστούσε από την ανακαίνιση των ενοικιαζόμενων δωματίων του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξενοδόχος και ο γιος του που είναι 20 χρονών, αντιλαμβάνεστε πόσο παραβιάζει την κοινή λογική το να λέμε ότι βρίσκονται τυχαία για να συναντηθούν με έναν άνθρωπο και πάνω τους κρατάνε σχοινιά, σφυριά και πέτρες. Ο ένας τον ακινητοποιούσε κρατώντας το με το σκηνή από το λαιμό και ο άλλος το χτυπούσε. Το ραντεβού θανάτου δεν ήταν όμως το μοναδικό στοιχείο που κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών της ασφάλειας Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν του ζητήθηκε να δώσει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ο ξενοδόχος του είπε ότι δεν λειτουργούν. Από την πορεία όμως των ερευνών προέκυψε ότι είχε ζητήσει από τεχνικό να σβήσει τον σκληρό δίσκο των καμερών. Αυτά αφαιρέθηκαν οι σκληροί δίσκοι από τα καταγραφικά πρωτύτερα, άρα πάβει να μιλάμε για ένα τυχαίο γεγονός, μιλάμε για ένα προσχεδιασμένο έπι. Ας δούμε τι έλεγε ο καθομολογίαν δολοφόνος λίγο πριν συλληφθεί. Οι οικονομικές διαφορές τις είχαμε τελειώσει σχεδόν το δεκαήμερο του Αυγούστου. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα είχαμε γραμμένα με τον Γιάννη, τα δώσαμε, τον ξεπλήσαμε σαν κύριε. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένος, πάρα πολύ μεθυσμένος. Τράβλιζε, έκανε, έδειχνε, ήταν σε μια κατάσταση άσχημη. Ήθελε να βρεθούμε εκείνη την ώρα. Μετά την άγρια δολοφονία, πατέρας και γιος μετέφεραν με αγροτικό όχημα το πτώμα σε ερημική τοποθεσία στην Ψήνθο. Είναι αδικαιολόγητος για την πράξη που κάνει. Δεν πιστεύω να το ήθελε αυτό το πράγμα. Σε αυτό τον ελαιώνα, δίπλα σε αυτή τη ρεματιά εδώ στο χωριό Ψήνθος, πέταξε το πτώμα του 46χρονου οικοδόμου. Μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, το σκέπασε πρόχειρα με χώμα και έφυγε. Είναι σωστό αυτό, να χρωστάς τον άλλο και να πας να σκοτώσεις. Το Σάββατο, πατέρας και γιος θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Να μεταφερθούμε στη Ρόδο και τον απεσταλμένο μας Γιάννη Σωτηρόπουλο, ο οποίος έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες για την ιατροδικαστική έκθεση. Φαίνεται, Γιάννη, ότι ο άνδρας δέχτηκε άγρια χτυπήματα. Πράγματι, Μάρα, κυρίες και κύριοι, η ιατροδικαστική έκθεση σοκάρει. Αιτία θανάτου, η κακώση στο κεφάλι. Δύο τα χτυπήματα, πιθανόν από πέτρα. Ψυχοραγούς ο άτυχος εργολάβος οικοδομών και αυτοί τον ξυλοκοπούσαν με βάναυσο το τρόπο. Έχει σημάδια μόλοπες σε όλο το σώμα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το σκηνή φαίνεται το είχαν βάλει γιατί δεν ήταν σίγουροι ότι πέθανε. Να σας πω ότι τον έκρυψαν και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο σημείο που βρέθηκε. Μάρα. Δηλαδή, Γιάννη, τον χτύπησαν μέχρι θανάτου και μετά, επειδή δεν ήταν και σίγουροι, τον έπνιξαν και με το σχοινί. Αυτό φαίνεται ότι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για αυτό το στιγερό έγκλημα που συγκλώνησε όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά ολόκληρη τη χώρα. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.